Επεισοδιακή συνεδρίαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο με τον ανεξάρτητο σύμβουλο πρώην Χρυσή Αυγή, Χρήστο Ρίγα, να θέτει θέμα καταδίκης της κυβέρνησης για την υπογραφή της συμφωνίας της Πρέσπες, μιλώντας για προδότες πολιτικούς και ξεπούλημα της Μακεδονίας, για το οποίο πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά από τον ελληνικό λαό. Ο Περιφερειάρχης κάλεσε το σύμβουλο να ανακαλέσει άμεσα την προδοσία και παραδειγματική τιμωρία. Ο Χρήστος Ρίγας δεν ανακαλούσε και πραγματικά έγινε της κακομοίρας. Η αναφορά εξαχλίωσε τον κύριο Κατσιφάρα, ο οποίος κατηγόρησε το σύμβουλο ότι με τη φρασιολογία του επιστρέφει στη Χρυσή Αυγή από όπου είχε αποχωρήσει. Μάλιστα το θύμισε ότι τα ίδια σχεδόν έλεγε και ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, ο οποίος συνελήφθη. Αν μου λέτε αυτό, δεν είστε καν ανεξάρτητος, ξαναγυρίζετε πίσω με τη παράταξη που εκλεγήκατε. Είμαι ανεξάρτητος. Έτσι είναι. Κύριε Περιφερειάρχα, σας παρακαλώ. Γιατί σας συνοδεί. Είπα σας παρακαλώ. Γιατί σας συνοδεί. Μες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Επειδή βλέπετε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ να κατέβετε όχι στις Περιφερειακές Εκλογές. Μόνος αυτό το λόγο. Ανεξάρτητος. Σας παρακαλώ παραδείγματος. Σε παρακαλώ. Δεν ανακαλώ. Είπα σε παρακαλώ. Δεν ανακαλώ. Δεν είστε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Τελικά, με παρέμβαση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, Γιώργου Αγγελόπουλου, η αρχική εισήγηση του Χρήστου Ρίγα διεγράφει από τα πρακτικά και το Συμβούλιο συνεχίστηκε κανονικά.